Γεια και χαρά. Είμαι ο Παναγιώτης, ήσταν Pac Money View. Έλα να μιλήσουμε για ρεύματα, να δούμε κάποια pre-release και να πάρεις και δωράκι. Ακολούθα. Έλα. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Πολύμπριζο βλέπεις. Και γιατί βλέπεις πολύμπριζο? Γιατί κάτι θα κουμπώσουμε πάνω στις πριζούλες. Και τι είναι αυτό? Βέγγερ φορτιστής, Βέγγερ φορτιστής, Βέγγερ φορτιστής, καλώδια Βέγγερ. Πού είναι το άλλο, καλώδιο Βέγγερ και τι άλλο, κάτι άλλο ήθελα να σου δείξω. Α, από εδώ το έχω, να το. Λοιπόν, και ένα μετρητή ρεύματος, τάσης και έντασης, να δούμε τι βγάζουν αυτά τα πράγματα. Τη Βέγγερ τη βρίσκουμε στην Ελλάδα. Είναι μια κινέζικη εταιρεία η οποία έχει μπει δυναμικά στην ελληνική αγορά. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχαμε δει τα powerbank της εταιρείας, δες το βίντεο εδώ πέρα πάνω, και εκπροσωπούνται επίσημα από κάποιο ελληνικό κατάστημα. Το κατάστημα λέγεται ThikiShop, link θα σου έχω στην περιγραφή και θα σου έχω link και στην περιγραφή από ένα φίλτρο από το Scrooge που μπορείς να βρεις τα προϊόντα της Βέγγερ. Πριν λοιπόν από λίγο καιρό, εφόσον μου είχε στείλει τα powerbanks, τα είχαμε δει, μου στέλνει ένα email η Βέγγερ και μου λέει βγάλα μια καινούργια σειρά φορτιστών, οι οποίοι είναι συμβατοί με τα καινούργια πρωτόκολλα της iPhone, για τα iPhone 13, όπου έχουν γρήγορη φόρτιση στα 20W. Τι λες ρε παιδί? Λοιπόν, εδώ άλλες εταιρείες μιλάμε 120W και 130 και 160 τώρα σε κινητά, έτσι, Quick Charge. Η Apple λοιπόν πλέον έχει Quick Charge στα 20W και είναι γεγονός. Το θέμα δεν είναι ότι έχει, καλό είναι που μπήκε, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους φορτιστές. Γιατί πλέον στα iPhone δεν έχουν φορτιστές μέσα για τον και καλά περιβαλλοντολογικούς λόγους που αναφέρουν, που για μένα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, κάτι άλλο θέλουν να κάνουν, κάποιον άλλον τόρο και τους βγήκε έτσι. Whatever, δεν μας απασχολεί, θα το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι, παίρνεις iPhone, με τι το φορτίζεις μεγάλε, για πες μου, θα το φορτίσεις με το φορτιστή που φορτίζεις, ξέρω εγώ, το iQOO σου, με το φορτιστή που φορτίζεις το Samsung σου, το προηγούμενο, το Xiaomi. Αν δεν θα την πάρει στη φόρτιση. Λοιπόν, και άρα, πολύ σημαντικό, το γυρίζω λοιπόν, θα τα φέρω και κοντά. Κάπου εδώ πέρα κάτω χαμηλά, νομίζω ότι εδώ μας λέει ότι έχει πρωτόκολλο Apple 2, 4A, AFC κτλ. Κτλ. Και στα δύο. Alright, άρα με έναν τέτοιο φορτιστή, νομίζω το κόστος αυτή τη στιγμή που κάνω βίντεο, παιδιά, μπορείτε να δείτε το βίντεο μετά από ένα χρόνο, άρα οι τιμές θα έχουν αλλάξει. Είναι Ελλάδα, γύρω στα 16 ευρώ, που θεωρώ μια εξαιρετική τιμή για τέτοια προϊόντα. Είναι πάρα πολύ ποιοτικά, χωρίς καλαμπούρι. Το ξέρετε ότι θα τα πω ό,τι κι αν είναι θα το πω, καλό κακό θα το πω. Και δεν θέλω να σας ζαλίσω με νούμερα ιδιαίτερα και να σου πω τόσα αμπέρ, τόσα βολτ. Θα στο φέρω κοντά, εάν θέλεις να δεις εάν η προδιαγραφή κάνει για τη δική σου συσκευή, απλά πάτα μία παύση και διάβασε την προδιαγραφή. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχω δύο εδώ μπροστά, 20W και 25W Power Delivery. Η μία έχει μία έξοδο Type-C, ο άλλος φορτιστής έχει μία έξοδο Type-C και μία Type-A. VLS 202U, VLS 2501. Fast Charge μου λέει, μάλιστα, αυτός εδώ με τα 25W που έχει μόνο Type-C μου λέει Support Samsung 25W, άρα εκτός από το πρωτόκολλο της Apple που έχει μέσα, που δεν το βρίσκουμε σε πολλούς φορτιστές, έχει και πρωτόκολλο για τα καινούργια Note και S της Samsung, για τη γρήγορη φόρτιση. Τριάμπερι μου λέει εδώ πέρα κάτω, ξανά κάτω εδώ χαμηλά μου λέει suitable for Apple, Samsung κτλ. Κτλ. Διάφορες προδιαγράφες εδώ και επισημάνσεις, ένα QR, Power Delivery, λευκό χρώμα για τα δύο. Και λοιπόν, θα στα φέρω κοντά να εστιάσει, νομίζω ότι είναι ok. Οπότε μπορείς να πατήσεις μία παύση και να δεις τις προδιαγραφές, εάν σου κάνει ή δεν σου κάνει. Alright, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε. Σου είπα ότι θα έχει και δωράκι, θα έχει ένα giveaway. Σας έχω από έναν τέτοιο φορτιστή, θα γίνουν, άρα θα έχουμε δύο νικητές. Θα πάρετε από έναν φορτιστή και από ένα καλώδιο Type-C της Βέγγερ. Θα σας πω στην πορεία του βίντεο πώς θα το κάνουμε και τι θα κάνουμε.
Και πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε. Πάμε να δούμε τι πραγματικά κάνουν αυτά τα πραγματάκια. Λοιπόν. 20 βατ, έλα εδώ. Θα το γυρίσουμε έτσι. Τα έχουμε για τις προδιαγράφες. Ή μάλλον, ναι. Λοιπόν, κάτσε να το δεις εδώ. Για να μπορέσει να πατήσει μια παύση. Alright, ο 20 βατ. Και ο 25 βατ. Οκ. Λοιπόν, τους τοποθετώ εδώ. Εκτός από αυτά τα δύο, αλλά και τα καλώδια που μου έστειλε, που τι μου έστειλε εδώ η Wenger, καταρχάς η πλέξη είναι, η υφασμάτινη δεν είναι, είναι, να το πω έτσι, πλαστικοποιημένο ύφασμα θα το έλεγα, με το βέλκρο για να μπορεί να μαζεύει, μου έστειλε καλώδια Lightning, σε Type-C, δεν θα μας χρειαστεί προς το παρόν αυτό, στην άκρη, είναι στο 1,20 μέτρα και με πολύ χαμηλό κόστος, δες το, θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Δηλαδή για την ποιότητα έχω δει και Blitzwolf, έχω δει και Basseus. Το ξέρω ότι έχω αρρώσια με τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι η αίσθηση που μου δίνουν σαν ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Τα IP σε Type-C και τα IP σε Type-C. Wenger με τις λεπτομέρειες εδώ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και αυτά στην άκρη. Εκτός λοιπόν από αυτούς τους δύο φορτιστές, έχω και δύο φορτιστές που είναι προπαραγωγή. Δεν υπάρχουν ακόμη και δεν υπάρχουν ούτε να τους αγοράσεις, αν θέλεις, από Κίνα. Ακόμη και από την Wenger την ίδια αυτή τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο. Ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη μάλλον και οι δύο, είναι τεχνολογίας GAN ή αλλιώς GAN, όπου από πάρα πολύ μικρό μέγεθος παίρνουμε πάρα πολλά ρεύματα. Και τι εννοώ ρεύματα? Αυτός είναι 65 W και μπορεί να φορτίσει Quick Charge MacBook Air το καινούριο, για παράδειγμα, και αυτό είναι 45 W. Όταν, κοίτα εδώ για παράδειγμα, αυτό είναι 25 μάλλον, 20 ο άλλος, και βλέπεις εδώ ότι το μέγεθος είναι σχεδόν το ίδιο. Και πιο μικρός, ναι, άλλη φιλοσοφία. Η ποιότητα, να πω εδώ και για τα τέσσερα τα πράγματα είναι εξαιρετική, και δεν υπάρχει συσκευασία, δεν υπάρχει τίποτα, θα στο φέρω κοντά να δεις προδιαγραφές. Θέλω να πιστεύω, γιατί μου είπανε σύντομα θα προχωρήσει την παραγωγή του, άρα και σύντομα θα το έχουμε Ελλάδα. Οπότε πάτα μία παύση και δες το και εδώ. Και θα φέρω και τον 45. Ωραία. Λοιπόν, φτάνει. Πάμε να τα βάλουμε εδώ. 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 Και θα μου πεις τώρα, ρε Παναγιώτη, μας είπες Apple στην αρχή και κάνει με Apple το ένα και κάνει με Apple το άλλο. Τι καλά που θα ήταν να είχα ένα iPhone 13, αλλά λες, μπορεί.
Ναι, ξέρω ότι δεν ήταν ίσως η καλύτερη εικόνα. Ξέρω ότι δεν είδες το ίσως και το αποτέλεσμα το οποίο περίμενες να δεις, αλλά να σου πω ότι το τηλέφωνο ήταν σχεδόν φουλ φορτισμένο, βρέθηκε στα χέρια μου με περίεργους τρόπους και σε περίεργο σημείο, μην πάει ο νους στο κακό και στο πονηρό, αλλά τουλάχιστον την ώρα που κουμπώναμε το καλώδιο πάνω είδαμε ότι το πικ που έκανε πήγαινε κοντά στο 20, άρα στη γρήγορη φόρτιση, στα 20 βατ. Μετά όμως καταλάβαινε ότι πλησιάζει το τέρμα του, γιατί το τηλέφωνο ήταν γύρω στο 95% και έκοβε την ένταση ο φορτιστής, όπως κάνει βασικά και ασφαλώς σε όλα μα σε όλα τα τηλέφωνα. Και τι θα κάνουμε όπως εδώ, τι έχω. Έχω εδώ έναν μετρητή και να το βγάλω αυτό από πάνω τη ζελάτινα, να φαίνεται καλύτερα, ναι. Ρεύματος, USB, θα το βάλω εδώ. Welcome μου λέει, έχω κατεβάσει λίγο την ένταση του φωτισμού μου, θα το φέρω και λίγο πιο κοντά για να βλέπετε, για να βλέπετε τις μετρήσεις και θα φέρω, γιατί εκτός από τα Apple παιδιά που έχει το πρωτόκολλο αλλά και τα Samsung, τα Note 20, τα S20, S21, Note 21 κτλ. Κτλ. Που έχουν τα πρωτόκολλα ακόμα και οι μικροί, εκτός από τους δύο που είναι pre-release να το πω έτσι, έχουμε και άλλες συσκευές. Οι περισσότεροι από εμάς που ακολουθούμε και βλέπουμε τέτοια κανάλια, σαν το δικό μου το καναλάκι, έχουμε σιαωμάκια, έχουμε κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν, τι σου έχω εδώ, σου έχω ένα Redmi Note 10 Pro. Και πάμε να δούμε εάν μας κάνει, όχι απλά, δεν θέλω να δω να κάνει fast charge, έτσι. Θέλω να δω εάν κάνει, πώς το λέει, supercharge, turbocharge, κάπως το λέει η Xiaomi, ένας τέτοιος φορτιστής μπορεί να μου δώσει τέτοια απόδοση. Έχω τον 20, έτσι, 20 Watt. Ποιος είπαμε ότι είναι τα 20 Watt, να τους, με το διπλό, ένα και ένα δύο, αυτός εδώ. Λοιπόν, πάμε να... Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε, για να δούμε. Οπ, μη turbo charge. Ναι, και τι μας λέει εδώ. Θα το αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει για να δώσει τα μέγιστα. 9 volt, 1,5 ampere. 9,40, 1,88, πάει για 2 ampere. Okay. Άρα αυτός ο φορτιστής εδώ, ο μικρούλης, ο 20W, μας δίνει τα μέγιστα, γιατί διαχειρίζεται το ρεύμα του σωστά. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε λοιπόν να δούμε και η Type-C τι κάνει, γιατί καμιά φορά δεν αποδίδουν όλες οι θύρες τα ίδια ρεύματα. Γιατί... Ναι, όχι. Κάτσε λιγάκι. Θέλω να δω αυτό. Κάτσε, φέρω ένα Type-C. Να φύγει αυτό εδώ. Type-A, Type-C σε Type-C. Ναι. Ναι, δεν ήθελε να συνεργαστεί ο μετρητής εδώ πέρα για κάποιον δικό του περίεργο λόγο. Και τι μας λέει εδώ πέρα κάτω. Γρήγορη φόρτιση. Okay. Να το καλωδιάκι, απλά για να το δεις και λες. Για κάποιον περίεργο λόγο, τώρα δουλεύει. Πάμε να δούμε, γρήγορη φόρτιση. Άρα δεν μας βγάζει από την Power Delivery το Turbo Charge που μας έβγαζε η Type-A, έτσι, και δίνει 5,8 volt στα 2,33 ampere. Έχετε το νου σου, θα μου πεις, ρε Παναγιώτη, περίμενε. Εγώ δηλαδή θα πρέπει να πάω να πάρω ένα τέτοιο πράγμα για να μετράω ποιο είναι το καλύτερο ρεύμα και σε ποια θύρα θα πρέπει να το βάλω. Παιδιά, όχι, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Απλά το κουμπώνεις και αν δεις turbo charge, το κρατάς το turbo charge. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε στον 25 W τώρα. Type-C σε Type-C. Ο οποίος μας έχει μία και μοναδική θύρα. Εδώ τι θα μας βγάλει. Οπ! Βλέπετε τώρα τι γίνεται εδώ. Άλλη διαχείριση. Turbo Charge, γιατί έχουμε μία θύρα Type-C,
Άρα όλα τα πρωτόκολλα περνάνε από μία και μοναδική θύρα. Εδώ κατά κάποιο τρόπο τα έχει ίσως διαχωρισμένα. 9,66 βολτ στα 2,20 αμπέρ. Τι είπες τώρα, έτσι, 25 βατ. Να συνεχίσω και δεν συνεχίζεις πες. Λοιπόν, πάμε στον Gun. Γρήγορη φόρτιση κατευθείαν. Turbo Charge. 5,12, να το αφήσουμε να ανέβει. Εδώ, νομίζω ότι βλέπετε, έτσι. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου. Ναι, και ανεβαίνει και ανεβαίνει και δίνει 9,5 βολτ, 2,12 αμπέρ. Πάμε να ελέγξουμε και τις άλλες θύρες. Παιδιά, έτσι ζωντανά, να τα βλέπουμε όλα. Να, αρχίσαν πάλι, δεν θέλει να δουλέψει η βλακία εδώ πέρα ο μετρητής. Τέρε, φίλε. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις, και αφού στο άφησα λιγάκι και νομίζω ότι θα τρέξει λίγο γρήγορα για να μην καθυστερούμε, 9,41 βολτ, 1,84 αμπέρ, δηλαδή περίπου μισό αμπέρ κάτω σε σχέση με τους προηγούμενους, και δεν μας δίνει turbo charge, απλά μας το δίνει σαν γρήγορη φόρτιση. Η διαφορά που θα πάρεις είναι μικρή, αλλά είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το σημειώσουμε. Και πάμε και στην τρίτη θύρα. Και εδώ μας δίνει γρήγορη φόρτιση. Και εδώ λογικά θα πάει ξανά γύρω στα 9,5 βολτ, στα 1,8-1,9 αμπέρ. Τέλεια. Λοιπόν, άρα τι παρατηρούμε με τη μία τώρα. Θα το κάνω και στην τελευταία και θα, να βγουν τα αποτελέσματα. Και πάμε και στην τελευταία. Όταν έχει, εδώ λογικά θα μου βγάλει turbo charge, θεωρώ δηλαδή, εντάξει δεν παίρνω και όρκο. Και μάλιστα, ο 45 που έχει μόνο τα υψί, μας δίνει μόνο γρήγορη φόρτιση 9 βολτ 2 αμπέρ. Ενώ εδώ, turbo charge. Okay. Λοιπόν, whatever. Βέβαια, αυτό εδώ θα τους το κοινοποιήσω, θα το δουν ούτως ή άλλως στο βίντεο, θα τους το δείξω κιόλας, γι' αυτό και κάνω αυτό το βίντεο ζωντανά, να τα βλέπετε κι εσείς. Γι' αυτό και υπάρχουν και, να το πω έτσι, οι προπαραγωγές αυτές που κάνουν κάποιες εταιρείες, και ευχαριστώ τη Wenger, όπως ευχαριστώ και τη Mibro, που είχαν στείλει τα προϊόντα τους πριν καν προχωρήσουν προς την πώληση, για να τα τσεκάρω, για να δω εάν αξίζουν ή όχι. Πάντως αυτά εδώ δουλεύουν και είναι μια χαρά. Απλά, γιατί τα έβγαλα, θέλω να δεις και κάτι άλλο. Εδώ τα πράγματα είναι καλά. Ωραία. Είδαμε turbo charge, στην Taipei εδώ, στην Taipei γρήγορη φόρτιση, εδώ στην Taipei είδαμε turbo charge, εδώ στην Taipei turbo charge για στις άλλες γρήγορη φόρτιση, εδώ γρήγορη φόρτιση. Alright. Άρα λοιπόν με ένα Xiaomi ή με ένα Apple τη δουλειά μας την κάνουμε υπέροχα. Τι γίνεται όμως εδώ. Τι είναι αυτό? OnePlus. Ξέρουμε ότι η OnePlus είναι μια εταιρεία η οποία και αυτή έχει τα δικά της πρωτόκολλα όπως έχει και η Apple. Αν δεν έχεις OnePlus φορτιστή, δεν φορτίζεις VARP με τίποτα. Alright. Όμως, έχετε προσέξει ότι χρησιμοποιώντας έναν απλό φορτιστή, δεν παίρνεις σχεδόν καθόλου, απλά σου λέει φόρτιση. Εδώ, επειδή το τσέκαρα, παρατήρησα το εξής. Και πάμε λοιπόν και θα ξεκινήσω από τον 20. Πάμε στον 20, στα 20 Watt. Welcome μου λέει, γεια σου και σένα. 5 Volt 0,46 Ampere. Και μας λέει εδώ πολύ απλά φόρτιση και τίποτα άλλο. Εκεί, σταθερή αξία. Πάμε Power Delivery. Υπενθυμίζω, αυτός είναι ο 20, έτσι, 20 Watt. Πάμε λοιπόν στο Power Delivery. Εδώ κάτι βλέπουμε να γίνεται. 4,96, 1,39. Ξανά φόρτιση. Οκ. Okay. Ανεβαίνουμε. Πάμε 25 Watt. Και σας το λέω έτσι για να μπορέσετε ίσως να ξεχωρίσετε για να επιλέξετε ένα φορτιστή, έστω και δεύτερο, που δεν είναι VARP, έτσι. Οπ. Και τι σου λέει? Δεν σου λέει VARP, αλλά σου λέει γρήγορη φόρτιση. Νομίζω το βλέπεις. Okay. 5,28 βολτ, 1,53 αμπέρ. Συνεχίζουμε τη δοκιμή. Πάμε στον 65. Taipei θύρα.
σε Type-C στο τηλέφωνο, φόρτιση. ...5,14, 1,72. Ναι, μου έκανε μια υποσύνδεση τώρα. Προφανώς αυτό εδώ δεν... κάτι δεν πάει καλά με αυτό το πραγματάκι. Γρήγορη φόρτιση, πότε πιάνει, πότε δεν πιάνει. 5,15 στα 2,38 αμπέρ. Επίσης, 5,16, 2,48 αμπέρ. Άρα και εδώ θα μου βγάλει γρήγορη φόρτιση. Ναι, να το. Ωραία. Νομίζω το βλέπεις. Και στον τελευταίο, τον 45, 5,6 βολτ, 2,1 και λογικά θα ανέβει κι άλλο. Πάμε να δούμε τι θα μας βγάλει. Γρήγορη φόρτιση. Και ποια είναι η διαφορά, ρε Αν Πάκμαν, πόσο διαφορά δηλαδή να έχει αυτό από τη γρήγορη φόρτιση στα 5 βολτ, 2,14 αμπέρ από ένα... Ναι, θα το βάλω έτσι. VARP φορτιστή, που είναι το πρωτόκολλο της OnePlus. Θα δούμε μαζί. Πάμε. Ανάποδα εδώ, αλλά κάτι θα κάνουμε. Κατευθείαν, έτσι, νομίζω το είδατε. Είναι κοντά στα 2 αμπέρ πάνω. 5 βολτ στα 3,8-3,4 αμπέρ. Λοιπόν, άρα... με τίποτα δεν είναι VARP charge, έτσι. Ακόμα και αν πάρεις, γιατί πολλοί μου λέτε... ω, θα πάρω εγώ έναν 65, έναν 75, έναν 85, έναν 120 φορτιστή, θα το φορτίσει το τηλέφωνο σε 5 λεπτά. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι καθόλου έτσι. Τα πρωτόκολλα είναι πρωτόκολλα. Θα πρέπει για να φορτίσει σωστά να έχει το πρωτόκολλο που πρέπει. Λοιπόν, για να μας παίρνει πολύ η μπάλα, θα αφήσω το τηλέφωνο στην άκρη. Και τι σας έχω. Ένα και ένα δύο. Λοιπόν, δύο φορτιστές. Έναν 25, έναν 20, ανάποδα μάλλον, έναν 20, έναν 25, νάτι, και από ένα καλώδιο της Wenger, αυτό είναι, τι είναι αυτό, είναι Type-C, ναι, είναι Type-C σε Type-C, άρα αυτό θα πάει με τον 25, και αυτό που είναι Type-A σε Type-C, ναι, θα πάει με τον 20. Δύο νικητές. Τα πράγματα είναι απλά. Μπες κάτω στην περιγραφή και γράψε hashtag Wenger and Pacman. Η κλήρωση θα γίνει όπως σε όλα μου τα βίντεο, καθαρά και όμορφα. Θα στο έχω γραμμένο και στην περιγραφή του βίντεο ακριβώς το hashtag Wenger and Pacman. Οπότε πάρ' το και κάντο copy-paste. Μην το γράφεις μόνος, γιατί θα το κάνεις λάθος. Θα σε πετάξει έξω και μετά θα μου λες διάφορα όταν θα έρθει η ώρα της κλήρωσης. Οπότε, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να είσαι γραμμένος στο κανάλι, έτσι, εννοείται. Αν δεν είσαι γραμμένος, κάνε μια εγγραφή και αν σ' άρεσε το βίντεο, κάνε και ένα like, έτσι, βοηθάει. Και τρίτον, θέλω ένα share του βίντεο σε οποιοδήποτε από τα social σου. Είτε αυτό είναι Facebook, είτε αυτό είναι Instagram, είτε αυτό είναι, δεν ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε άλλο, ακόμα και στο Viber, αρκεί να υπάρχει αποδεδειγμένη κοινοποίηση προς κάποιες ή όλες τις επαφές σου. Εσύ το κρίνεις. Θες μία, κάνε μία. Οκ, λοιπόν, τόσο απλά, τόσο καλά. Τσέκαρα λοιπόν στην περιγραφή, θα στα έχω γραμμένα κιόλας αναλυτικά, οπότε να μην υπάρχει κανένα θέμα. Και δύο λοιπόν τυχεροί θα πάρουν αυτά τα δύο πραγματάκια. Τώρα με τη σειρά, δεν ξέρω. Πρώτο θα βάλω το 25, ο πρώτος νικητής θα πάρει το 25, ο δεύτερος νικητής θα πάρει το 20. Πάμε να δούμε ημερομηνίες. Ο μήνας σήμερα που κάνω το βίντεο έχει 29 Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε ημερολόγιο. Οκτώβριος, πάμε Νοέμβριος, είναι η μέρα Παρασκευή σήμερα, 12, ωραία. Λοιπόν, θα το κάνουμε μέχρι... Συμμετοχές μπορείτε να πάρετε μέχρι και 14 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα το βράδυ. Alright, η κλήρωση δε θα γίνει Δευτέρα ή Τρίτη 15 με 16 του Νοέμβρη. Οκ. Λοιπόν, κάποτε το λίγο, κάποτε το τελειώνω. Ελπίζω να μην σας άρεσα πολύ. Παιδιά, πραγματικά
αξίζουν τα λεφτά τους, ειδικά στα χρήματα που είναι οι φορτιστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτούς τους ξεχνάμε προς το παρόν, αλλά θα τους δείτε στην Ελλάδα πιστεύω σύντομα. Τα χρήματα είναι πάρα πολύ καλά, δουλεύουν πάρα πολύ καλά, έχουν τα πρωτόκολλα για ό,τι σχεδόν θελήσεις. Ακόμα και σε OnePlus μπορείς να πάρεις μια γρήγορη φόρτιση, έτσι, τα είδαμε εξάλλου. Τα καλώδια είναι και αυτά γύρω στο εξάρι, νομίζω και 1,20 που είναι το μέγεθός τους. Η πλέξη τους και αυτό που παίρνω, που εκλαμβάνουν μια χαρά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Για χαρά, παιδιά. Bye.